Είναι τα σημαντικότερα νέα της εβδομάδας που μας πέρασε σε 89,6 δευτερόλεπτα από το My Radio και το MyPressNet.gr. Σκηνικό αποκάλυψης επιχειρείται να δημιουργηθεί στο Στεφάνι, όπως αποκαλύφθηκε κατά την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων. Το χωριό περικυκλώνεται από τεράστιες εκτάσεις με φωτοβολταϊκά και ενώ ήδη υπάρχουν στην κορυφογραμμή σειρές από ανεμογεννήτριες. Αίσθηση έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Αλέξη Κούγια στο My Radio. Ο πρόεδρος της Κορίνθου αποκάλυψε ότι η συμφωνία της ομάδας με το Δήμο Κορινθίων για το γήπεδο του συνοικισμού δεν ισχύει. Θα πρέπει να τεθεί σε νέα βάση, ενώ θα ζητήσει και συνάντηση με τον Δήμαρχο Νίκο Σταυρέλη. Την Τρίτη είναι προσδιορισμένη η πρώτη συνεδρίαση για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πασκόνηδος. Το κύριο θέμα της συνεδρίασης θα είναι ο προσδιορισμός ημερομηνίας για τη Γενική Συνέλευση, αλλά και για τη συγκρότηση του Συμβουλίου σε σώμα. Νέα αποχετευτικά δίκτυα αποκτούν τα χωριά Γαλατάκι, Λουτρά Ωραίας Ελένης, Κάτω Αλμυρί και Ίστιμια. Το αποχετευτικό δίκτυο που θα κατασκευαστεί είναι συνολικού μήκους πάνω από 50 χιλιόμετρα και αφορά περισσότερες από 2.000 ιδιωτικές συνδέσεις. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος από τους δύο ισόπεδους κόμβους που υλοποίησε η περιφέρεια στην είσοδο του Λουτρακίου. Αυτοψία στο έργο πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Τάσος Γκιολής. Σε διάψευση των δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για απένταξη της δεύτερης φάσης του έργου της αντιπλημμυρικής προστασίας, προχώρησε ο Δήμος Λουτρακίου και Αγίων Θεοδόρων. Όπως υποστηρίζει, η απένταξη η οποία παρουσιάστηκε αφορά την ένταξη του έργου στο πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Έκπληξη προκάλεσε στο Βέλο η ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησης της Δημοτικής Συμβούλου του Δήμου Βέλου Βόχας, Σοφίας Κεχαγιά, από την παράταξη Νέα Πνοή. Η κυρία Κεχαγιά αφήνει εχμές και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν προτίθεται να παραβιάσει τις αρχές της υιοθετώντας πρακτικές που δεν την αντιπροσωπεύουν. Να προβούν άμεσα στη σύνδεσή τους με το νέο δίκτυο ίδρυυσης που είναι σε λειτουργία, καλεί τους κατοίκους του Βέλου ο Δήμος. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, στις 10 Ιουλίου 2024 το παλιό δίκτυο του Βέλου θα σφραγιστεί και θα καταργηθεί, ενώ δεν θα υπάρξει παράταση της προθεσμίας. Αύριο Κυριακή 19 Μαΐου, οι μηχανικοί όλης της χώρας θα προσέλθουν στις κάλπες για την ανάδειξη των μελών των κεντρικών και τοπικών συνδικαλιστικών του φορέων. Για τον νομό, οι εκλογές θα γίνουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο επιμελητήριο. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το περασμένο Σαββατοκύριακο το δεύτερο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Κόρινθο. Τα σχολεία που συμμετείχαν έδωσαν εξαιρετικές ερμηνείες στις παραστάσεις, οι οποίες συνδυάστηκαν με σπουδαίες σκηνοθεσίες, πρωτότυπη άποψη και υψηλού επίπεδου χορογραφίες. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε, όπως τις είδαμε στο My Radio και το MyPressNet.gr. Μείνετε συντονισμένοι στα social media για γρήγορη και έγκυρη ενημέρωση.